Ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Γιατσένιουκ έδωσε πρακτικά το Ουκρανικό Κοινοβούλιο, απορρίπτοντας την αίτηση παραίτησης που είχε υποβάλει ο Ουκρανός Πρωθυπουργός προεβδομάδας. Η παρολίγον κρίση προέκυψε από την αδυναμία του κυβερνητικού συνασπισμού να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία για την ψήφιση δύο νομοσχεδίων για την αντιμετώπιση οικονομικών θεμάτων. Δύο ειδήσεις κυριαρχούν στην σημερινή ειδησιογραφία. Πρώτον, ότι η Αργεντινή χρεοκόπησε και δεύτερον, ότι η Ουκρανία δεν χρεοκόπησε. Κάτι το οποίο δεν θα γίνει ποτέ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ποροσένκο έδωσε στήριξη στην κυβέρνηση Γιανουκόβιτς 3 μήνες πριν τις προγραμματισμένες βουλευτικές εκλογές. Αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη σήμερα είναι η ενότητα. Έχουμε ανάγκη την κυβέρνηση. Είμαι βέβαιος πως η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Προέδρου, Κυβέρνησης και Κοινοβουλίου θα φέρει αποτελέσματα. Η Ράντα ενέκρινε δύο κρίσιμα νομοσχέδια. Το πρώτο αφορά στην έγκριση της αύξησης των αμυντικών δαπανών και το δεύτερο τη λήψη μέτρων λιτότητας που κατά τον Γιατσένιουκ θα αποτρέψουν τη χρεοκοπία της χώρας. Η υιοθέτηση των βασικών κυβερνητικών νομοσχεδίων εξάλειψε την ανάγκη για παραίτηση της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει πως αυτή η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Γιατσένιουκ θα εργαστεί τουλάχιστον μέχρι τις πρόωρες εκλογές που θα διεξαχθούν στην Ουκρανία και είναι προγραμματισμένες για τις 26 Οκτωβρίου.